Θα πάμε και... Πού θα πάμε, λοιπόν, θα σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει και το δικό του late night show στον Αντένα. Και εδώ λοιπόν ο βλέπουμε... Ο Γρηγόρης δεν θα κάνει το βραδινό, θα κάνει μόνο το reality. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιάγκας, αφού ετοιμάζεται να κάνει το καινούριο του επαγγελματικό βήμα, μας δείχνει και μας παρουσιάζει τον συνεργάτη του, που δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Καλά το κατάλαβα. Ναι, αφού είναι και πάρα πολύ καλή φίλη. Πάρα πολύ καλή φίλη. Βλέπαμε μαζί στο Μέικα χρόνια, στο πρωινό. Και μάλιστα ήταν κάτι που... Τσακώθηκαν και λίγο, ήβραν τα παλέ. Εντάξει, μα αυτά γίνονται νομίζω στα τηλεοπτικά βρώμενα. Δεν θα το σχολιάσω, όχι, γιατί περίμενε, επειδή αφήσαμε πολλές φορές σκιές και υπονομένα, τσακωθήκαμε ποτέ. Όχι, αλλά... Υπήρχε, έτσι. Επειδή πολλές φορές, εντάξει, μέσα από την πλάκα μπορεί να πετάξαμε 5-6 αστεία κλπ. Αλλά δεν τσακωθήκαμε. Υπήρχε ένας χρόνος ύφεσης. Ένας χρόνος, εντάξει, που δεν είχαμε πει τίποτα. Είναι κάποια πράγματα τα φυσιολογικά, ρε παιδιά. Ναι, είναι λογικά. Και θα πάμε στο τελευταίο, έτσι. Αν εντάξει, είναι τώρα που πάμε νόματς, λέμε τις πληροφορίες που ξέρουμε. Αν θέλεις κάτι να μας πεις. Θέλω να σας πω σίγουρα ότι θα είναι μέσα μια Κύπρια, λέγεται και γράφεται. Που τη ξέρουμε. Είναι φίλη εδώ τη εκπομπή. Θα είναι μέσα η Mary Rose, η κοπέλα που λεγόταν ότι ήταν η φίλη του Βασάλου. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ. Όταν το πιο... Που έλεγε. Που έλεγε, όπως φαίνεται, γιατί ο Βασάλος είπε Μασάλα στο τέλος. Μα δεν ξέρεις ποιος από τους δύο είναι η αλήθεια. Η κοπέλα πήγε να δώσει συνεντεύξεις ολόκληρες. Δηλαδή, και έβγαλαν και μηνύματα στη φόρα το καλοκαίρι. Έβγαλαν και μηνύματα τα οποία είχε. Ποιος τους έστειλε, ο Χάρι Πότερ. Λέγεται ότι η Κύπρια θα είναι μέσα λοιπόν η Mary Rose στο Nomads. Μάλιστα. Και επειδή, όπως είπα, η Face Κορδά βρέθηκε μαζί με τον Γιάννη.